Δεν χάνει χρόνο ο Λιβάη Γκαρσία και ενσωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία τη ΑΕΚ. Ο Διεθνή Φόρο από το Τρίνο ήταν το ολοκλήρωση σε προημερών τη υποχρεώσεις του με την Εθνική και ταξιδεύει για να ενσωματωθεί. Με αυτή την επιστροφή ο Μαρτία Αλμέιδα τρίβει τα χέρια του και το μόνο που περιμένει είναι τον Ομπρέλιν Πινέδα, ο οποίο έχει ακόμα υποχρεώσει με το Μεξικό. Την περίπτωση του Ραφαέλ Καμάτσο φέρεται να εξετάζει η ΑΕΚ, 23 χρόνια εξτρέμμα από την Αγκόλα με πορτοκαλικό διαβατήριο αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ο Ζωνικό από τη Sporting του Άρη. Ωστόσο, Τώρα, ο Τζόκο μπλέκει την Ένωση για τι άμεσα ενδιαφερόμενε. Ε, ο Βλαντιμίρ Νταρίντα, αποτασφαιριστή του Άρη, αποκάλυψε ότι υπήρχε πρόταση τη ΑΕΚ, αλλά ο Τσέχο Χαφ δεν προλάβαινε να την εξετάσει, γιατί ο Θόδωρο Καρυπίδη απόρριψε την πρόταση αυτή, ο πρόεδρο δηλαδή του Άρη. Η ΑΕΚ διαψεύδει ότι ασχολείται με του Ελ Γιαμίκ και Χάβι Τσάνσετ, η. ΑΕΚ μπήκε σε αυτή τη διαδικασία γιατί οι δημοσιεύματα χθεσινά ανέφεραν ότι οι δύο παίκτε Ρεάλβα και Δεδολίδα αρέσουν στην ΑΕΚ και είναι ψηλά στη μεταγραφική λίστα με του υποψήφιου κεντρικού αμυντικού, αλλά δεν ισχύει. Αυτά τα δημοσιεύματα δεν έχουν ισχύ. Να πούμε ότι ο Γιάννη Καραλή, ο διευθυντή επικοινωνία τη ΑΕΚ, απάντησε στι βολέ του Κώστα Καραπαπά. Ο αντιπρόεδρο Ολυμπιακού έκανε λόγο για ενέδρα γάμα εθνική, ε, ώστε να αποκτηθεί ο Σεντρίκ Μακαμπού από την Ένωση. Με δική του ανέρτηση, στο Instagram, ο σύμβουλο επικοινωνία και δρόμο ΦΑΕ πέρασε στην αντεπίθεση επικαλουμένου στην υπόθεση Χρυστοδουλόπουλου. Τέλο να πούμε ότι η τρίτη περίοδο διάθεση των εισιτηρίων τη ΑΕΚ ξεκινά από σήμερα. Πρόκειται για το διάστημα που θα ελευθερωθούν οι σα θέσει στο Παπαρίνα και παράλληλα θα δοθεί δικαίωμα σε αυτού που έχουν αγοράσει εισιτήρια για ελληνικέ διοργανώσει να αποκτήσουν και για ευρωπαϊκά μάτσα.